Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, την Υπουργό Πολιτισμού να απευθύνει ερωτήματα και στον αναπληρωτή τομεάρχη πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρολιάκο. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα μαζί του, προκειμένου να μας δώσει τις δικές του απαντήσεις. Κύριε Σκουρολιάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Επειδή έχετε ήδη κάνει μια δήλωση, θέλω να σας ρωτήσω τόσο πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι ο Υπουργός Πολιτισμού αισθάνθηκε την ανάγκη να αναφερθεί ονομαστικά σε εσάς, όσο βεβαίως και τι απαντάτε επί της ουσίας στην ερώτηση που σας απίφθινε η κυρία Μενδώνη. Ξέρετε, το περασμένο καλοκαίρι είχα κάνει εγώ μια ερώτηση, μια επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό για το πώς διατέθηκαν κάποια χρήματα ενός προγράμματος «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», κάπως έτσι λεγόταν. Γιατί το Υπουργείο δεν προκήρυξε κάποιον διαγωνισμό ή δεν δέχτηκε προτάσεις από συναδέλφους, ηθοποιούς, μουσικούς κλπ. Για να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά με κλειστά χαρτιά και χωρίς να ενημερώσει κανέναν και χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν, έδωσε αυτά τα χρήματα δεν ξέρω σε ποιους, σε συγκεκριμένους προορισμούς. Λοιπόν, τη ρώτησα και στα πλαίσια αυτής της απάντησης μου είπε ότι τα δώσαν οι καλλιτεχνικοί διευθυντές και με έβαλε στη θέση μου λέγοντας μου: «Μας κάνετε, κύριε Μαθήματα, κύριο Σκουρολιάκο, αμφισβητείτε το ήθος του κυρίου Λιγνάδη?» Έτσι λοιπόν, από το «αμφισβητείτε το ήθος του κυρίου Λιγνάδη», από τις 20-25 μέρες που δεν αναφερόταν κανένα όνομα και όλοι αναφερόμασταν σε έναν νεφελώδη γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη, αφού είπε ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, όταν επιτέλους οι εισαγγελικές αρχές έκαναν αυτό που πρέπει να κάνουν, πήραν μπροστά και δέχονται καταγγελίες, μέσα σε λίγες ώρες ο άγνωστος ηθοποιός και σκηνοθέτης έγινε γνωστός για την κυρία Υπουργό. Μας είπε ότι είναι κακοποιός και επικίνδυνος άνθρωπος και είπε ότι ο σημαντικός θεατράνθρωπος, ο κύριος Γεωργουσόπουλος και η κυρία Κρήτα ήμασταν πιο κοντά στο θέατρο και θα πρέπει να ξέραμε τι γίνεται. Και εμείς το συγκαλύψαμε. Φαίνεται ότι η κυρία Μενδώνη ζούσε στην Παταγωνία. Δεν ήταν 15 χρόνια Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού με 5 διαφορετικούς υπουργούς. Μισό λεπτό, κύριε Σκουρολιάκο. Άρα εσείς που δεν ζούσατε στην Παταγωνία και γνωρίζατε τι γίνεται, είχατε ακούσει ότι ενδεχομένως, το λέω πολύ προσεκτικά, κάποια από αυτά τα φρικτά καταγγελόμενα τις τελευταίες ημέρες να αφορούν στο πρόσωπο του παραιτηθέντος Διευθυντή του Εθνικού? Απάντησα λοιπόν, επειδή μου είπε ότι θα πρέπει να τα ακούσει ακριβώς από κουτσομπολιά, ότι εγώ τη δουλειά μου την κάνω χωρίς κουτσομπολιά και χωρίς δεύτερες κουβέντες. Και αν πρέπει κάποιος να ξέρει το βίο και την πολιτεία του κυρίου Λιγνάδη, αυτός δεν ήμουνα εγώ, αλλά αυτός ο οποίος τον διόρισε και ο οποίος θα έπρεπε να έχει ελέγξει. Δεν ήμουνα εγώ εκείνος που διόρισε, ούτε ο κύριος Γεωργουσόπουλος, ούτε η κυρία Κρήτα, ούτε οποιοδήποτε άλλος που διορίσαμε τον κύριο Λιγνάδη. Από εκεί και πέρα, ακούγονται στον καθημερινό μας βίο, όχι μόνο στο θέατρο, παντού, τα πάντα. Μακάρι να είχα τις φωτογραφίες, μακάρι να είχα τη μαρτυρία των θυμάτων, που βεβαίως δεν πίστευαν ότι θα βρουν δικαίωση και γι' αυτό έμειναν ερμητικά τόσα στόματα κλειστά όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα είναι ευκαιρία που το κλίμα είναι τέτοιο, το περιβάλλον είναι τέτοιο, η κοινωνία είναι, τους έχει αγκαλιάσει και μπορεί να δεχτεί και να ακούσει την ιστορία τους. Να μιλήσουν όλοι, να φτάσουν στη δικαιοσύνη τα πράγματα, να αποδοθεί δικαιοσύνη, ώστε ίσως να ξεθοριάσει λίγο η μαυρίλα από τη ζωή αυτών των ανθρώπων που ταλαιπωρήθηκαν, που κακοποιήθηκαν. Υπάρχει λοιπόν πολιτική ευθύνη από την κυρία Μενδώνη. Πάνω από την κυρία Μενδώνη την πολιτική ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός της χώρας και θα πρέπει να αναλάβουν αυτή την πολιτική ευθύνη. Κύριε Σκουρουλιάκο, το ερώτημα όμως είναι, προφανώς ερμηνεύεται όσα είπε η κυρία Μενδώνη ως μια προσπάθεια να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα.
Προφανώς, να κλείσει την υπόθεση. Ωραία, άρα πάμε στο ερώτημα των πολιτικών ευθυνών τώρα. Καταλογίζεται στην Υπουργό και στον Πρωθυπουργό, τέλος πάντων, πως όταν διόριζαν τον Δημήτρη Λιγνάδη δεν ήξεραν ότι μπορεί να προκύψουν τέτοιες καταγγελίες, ή καταλογίζεται ως πολιτική ευθύνη αυτά που έγιναν τις τελευταίες 15-20 μέρες, δηλαδή ότι το Υπουργείο Πολιτισμού τον κάλυπτε και δεν σήκωνε και κουβέντα για το εάν υπάρχουν ή όχι στο εθνικό. Σας το ρωτώ γιατί αν το λέτε, αν καταλογίζετε ευθύνες για τον τελευταίο 1,5 χρόνο, δηλαδή ότι δεν ήξεραν από πριν, αυτό καταλαβαίνετε ότι θα γενικεύεται από εδώ και πέρα και θα αφορά στον οποιονδήποτε κυβερνά τη χώρα, έτσι. Αυτό που είναι σίγουρο, εγώ δεν ξέρω τι ξέραν η κυρία Μενδώνη είπε ότι ξέραμε κάποιοι και ήξερε το θέατρο και δεν μίλαγε το θέατρο. Δεν ξέρω τι γνώριζαν και τι δεν γνώριζαν εκ του αποτελέσματος. Φαίνεται ότι δεν έκαναν τη σωστή επιλογή. Και ξέρετε γιατί δεν έκαναν τη σωστή επιλογή? Γιατί ήθελαν εν κρυπτό και χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν να κάνουν αυτό που κάνουν σε όλη τη σφαίρα τη δημόσια, να βάλουν το δικό τους άνθρωπο να τελειώνουν. Ναι. Κύριε Μελικόνη, ξέρετε ότι όταν ήρθε στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία βρήκε στο Υπουργείο Πολιτισμού μία προκήρυξη για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Ναι. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε γιατί πιστεύει ότι αυτές οι θέσεις δεν πρέπει να καλύπτονται πίσω από τις κλειστές πόρτες μιας υπουργικής, ενός υπουργικού γραφείου. Είχε κάνει μια προκήρυξη λοιπόν να έρθουν όσοι θέλουν να διεκδικήσουν τη θέση του Υπουργού Πολιτισμού, του Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, καθαρά, ξάστερα, με διαφάνεια, να βάλουν τα προσόντα τους, να βάλουν τα βιογραφικά τους, να εκθέσουν το όραμά τους, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας με ένα κλικ να μπαίνουν στο διαδίκτυο και να βλέπουν στο Υπουργείο Πολιτισμού ότι έκανε αίτηση ο Σκουρολιάκος, ο Μελιγκόνης, ο Παπαδόπουλος, ο Σταυρόπουλος, ο οποιοσδήποτε, και να ξέρουμε τι γίνεται. Και θα βρεθεί ένας τρόπος με ένα κολέγιο, ας πούμε, με μια επιτροπή κοινής αποδοχής θεατρανθρώπων, να γίνεται αυτή η αξιολόγηση. Η κυρία Μενδώνη λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία όταν ήρθαν κατάργησαν αυτές. Άρα σήμερα έλεγε ψέματα ο Υπουργός Πολιτισμού όταν έλεγε ότι με προκήρυξη. Ψέματα σήμερα όταν έλεγε ότι με προκήρυξη τοποθετήθηκε ο κύριος Λιγνάδης στο τιμόνι του Εθνικού. Προφανέστατα. Δεν είναι. Ξέρετε εσείς καμιά προκήρυξη? Είδατε πουθενά καμιά προκήρυξη? Διορισμός έγινε. Ανάθεση έργου έγινε. Μάλιστα. Ανάθεση έργου. Και όταν κατάργησε την προκήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ και διόρισε τον κύριο Λιγνάδη χωρίς να ρωτήσει κανέναν, δεν ξέρω ποιο ρώτησε, είπε ότι το κάνει για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα. Ορίστε ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οι προσωπικές και αδιαφανείς επιλογές έχουν κόστος. Κύριε Σκουρολιάκο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Επίσης, γεια σας.